Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Αυτό το σταφύλι ήταν το σταφύλι που μας έδινε το κλειδί να ξεκλειδώσουμε τις ευρωπαϊκές αγορές επί 30 χρόνια και πριν. Αυτές τις αγορές που ήταν πολύ δύσκολο να μπεις, αγορές όπως είναι στην Αγγλία, στα Max Spencer, Sainsbury's, Tesco. Αυτές οι αγορές μπήκανε με αυτό εδώ το σταφύλι. Με πολύ ρεαλιστικό τρόπο, στη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της Crete TV, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Μύρος Χιλετζάκης, παρουσιάζει την κατάσταση που επικρατεί στα σταφύλια μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, πρωτόγνωρες για τα δεδομένα του Αυγούστου. Αυτό το σταφύλι θα το κόψει ο παραγωγός και θα πέσει κάτω. Αυτά τα σταφύλια έχουν 100% ζημιά. Δεν έχουν σωτηρία. Υπάρχουν κάποια άλλα μπέλια που το φαινόμενο, επειδή μάλλον το φαινόμενο ήταν επί ένα τριήμερο, τετραήμερο και δημιουργήθηκε ένα μικροκλίμα σε όλη την Κρήτη και ειδικά στο νομό Ηρακλείου με υγρασίες, θερμοκρασίες, σκαμπανεβάσματα, σε κάποιες περιοχές γλιτώσανε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κύριο Χιλετζάκη, υπάρχουν αμπελουργοί που έχουν χάσει τη σοδειά τους σχεδόν στο 100%. Και αυτό που ζητούν τώρα είναι την άμεση καταγραφή των ζημιών από τον ΕΛΓΑ, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τις αποζημιώσεις. Κοιτάξτε εδώ. Να. Όλα τελειωμένα. Έχει καταστραφεί ο κόσμος. Έχουν χαλάσει τα πάντα. Δεν θα κοπεί στα βίλη ούτε στην εξαγωγή και στο κρασί είναι λιγάκι δύσκολο να τα πάρουν. Θα δείτε ότι υπάρχει η απόλυτη καταστροφή. Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Το κακό είναι ότι και ο ΕΛΓΑ που θα μας αποζημιώσει, οι ζημιές που θα πάρουμε εμείς δεν αντιστοιχούν στην πραγματική αξία της τιμής των σταφυλιών που θα παίρναμε αν τα πουλάγαμε στην εξαγωγή. Πάντως ήδη φαίνεται ότι υπάρχει κινητοποίηση από την πλευρά των τοπικών φορέων έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για να τρέξουν οι διαδικασίες και να σωθεί έστω και στο παραπέντε η αποζημίωση των αμπελουργών.